ΠΑΟΚ κέρδισε το πιο αντρίκιο πρωτάθλημα στο πιο συναρπαστικό από τότε που θυμάμαι εγώ την Α Εθνική. Για να τα καταφέρει όμως αυτό δεν ήταν εύκολο, πρέπει να κερδίσει όλη την Ελλάδα. Μέχρι το 70 στο μάτς με την ΑΕΚ ήταν μείον 10 βαθμούς από την κορυφή με ένα μάτς λιγότερο. Για να γίνει εκείνο το εκπληκτικό 3-2 με τον γκολ του Σάστρε, να κερδίσει μετά τον Ολυμπιακό 2-0, 4-1 τον Παναθηναϊκό, για να έρθουμε στο 1-2 με τον Συμπολίτη, μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, να σηκώσει εκεί πέρα το πρωτάθλημα. Ένα εκπληκτικό ντεμαράζ. Το περίμενε κανείς. Κυριολεκτικά είναι ένα πρωτάθλημα που θα ήθελε ο κάθε φίλαθλος να το ζήσει. Έτσι μέχρι το 90 συναρπαστικά να μην ξέρεις πού θα πάει. Ένα άγχος, εγώ να φανταστείτε στο 93 μέχρι το 95 μου φάνηκε αιώνας. Λέω δεν λύγει, δεν περνάει. Μετά η κεφαλιά του Ανσαριφάρτ να περνάει ΣΥΡΙΖΑ. Απίστευτο. Όπως λένε αυτά τα μάτς δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν κυνικός, 2 ευκαιρίες, 2 τελικές, 2 γκολ. Σε μια έδρα που ευτυχώς επικρατούσε μόνο ηχητική βία, τα ball boys κάνανε 10 ώρες να δώσουν την μπάλα, την κρύβανε. Για μένα MVP ήταν ο Ζίφκοβιτς, επιδραστικός, δημιούργησε το πρώτο γκολ, σύγκλινε από τα extreme, έμπαινε στον άξονα να κάνει υπεραριθμία, να δημιουργήσει υπεραριθμία. Φοβερή εκτέλεση και του Μπράντον. Κλάση μεγάλου center forward έδειξε εκεί πέρα ο νεαρός. Όπως επίσης και η assist μέσω του Μπράντον, του Κωνσταντέλια στον Τάισον και η εκτέλεσή του, εκείνο το slalom που έκανε που άδειασε την άμυνα του Άρη. Αξιοσημείωτο ήταν και το goal του Μωρόν, που εντάξει, φοβερό σε εκτέλεση, γκολάρα, που ο φίλος μου ο Ραγκάτσης όταν είχε ανακοινωθεί ο Μωρόν για τον Άρη είπε ποιος Μωρόν, ο αγαπημένος μου φίλος. Ο Ραγκάτσης ήταν ο πρώτος που μου είχε δώσει δουλειά στα media, στην σπορτόσφαιρα, το ιντερνετικό στοιχηματικό site. Μπαμπαγκίντα, πιστεύεις ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι ανώτερο από το 19 των Πρεσπών? Καταρχήν, φίλε Μπαμπαγκίντα, αυτό το Πρεσπών είναι μεγάλο παραμύθι. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια συνθήκη, γιατί και ο Ιβάν ήταν εναντίον της προδοτικής συμφωνίας και η Ρωσία. Αυτό ήταν εφεύρημα κάποιων δημοσιογράφων για να μειώσουν το αίτητο πρωτάθλημα του ΠΑΟ. Ήταν επίσης και το πρωτάθλημα του μικρού Γιαννάκη. Ένας παράγοντας που κάνει ακόμα πιο μάγκικο αυτό το πρωτάθλημα είναι και η αρνητική εντύπωση που μας δημιούργησε ο Ισραηλινός διαιτητής. Απαράδεκτος. Δίνει ανύπαρκτη κίτρινη κάρτα στον Μιχαηλίδη στο 20 δευτερόλεπτο. Δηλαδή μπήκε μέσα και λέει κύριε, εγώ κάνω δοκουμάντο και έχω έρθει σε διεταγμένη υπηρεσία. Δεν θέλω να αφαιρθώ παραπάνω γιατί δεν θα μιλήσω όμορφα.